Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο Road to Glory. Σε αυτό το επεισόδιο είναι αυτή η μέρα της εβδομάδας που έχουμε rewards. Αλλά δεν έχουμε μόνο τα weekly, έχουμε και τα monthly rewards τα οποία είναι elite. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, να έχουμε περισσότερα rewards, περισσότερα πακέτα. Αλλά θα μου πεις, ρε Δήμο, ρε Φιφανόη, τι γίνεται εκεί πέρα με το account? Γιατί έχεις 1.050.000 coins σχεδόν σε αυτό το account? Και γιατί υπάρχουν στο transfers 17? Αυτό, δεν ξέρω αν φαίνεται γιατί είναι η κάμερα εκεί πέρα, η facecam. Αλλά θα σας εξηγήσω πάρα πολύ τι έγινε από το προηγούμενο επεισόδιο μέχρι τώρα. Σας είπα στο προηγούμενο επεισόδιο ότι θα παίξω κάποια παιχνίδια Divisions. Αυτό και έκανα. Έπαιξα κάποια παιχνίδια Divisions. Μισό λεπτάκι. Έπαιξα κάποια παιχνίδια Divisions. Και η ομάδα δεν μου. Βασικά δεν είναι ότι δεν μου άρεσε. Τι έγινε, έναν με τους παίκτες τους τρεις που είδατε στο προηγούμενο επεισόδιο να παίρνουμε. Ένας, ο Ασπιλικουέτα, αυξήθηκε πολύ η τιμή του. Τον πήραμε 2,95 και κατάφερα και τον πούλησα 3,30. Νομίζω θα τις δείτε τις τιμές. Πάμε λίγο στα transfers να δείτε ότι πουλήσαμε ό,τι είχαμε. Για αρχή, βλέπετε ότι έχουμε πουλήσει ό,τι είχαμε στο club. Μέχρι τώρα όλα αυτά τα είχα κρατήσει στο club. Εντάξει, αυτοί είναι κάποιοι παίκτες άκυροι εντελώς που είχα. Ό,τι είχα από inform κτλ. Κτλ. Τα έχω πουλήσει όλα, όπως βλέπετε. Έχουν πουληθεί όλα. Και ξεκινάμε. Κουτίνιο. Η τιμή του πιστεύω ότι είναι. Όχι, πιστεύω, είναι ίδια με τον Pogba. Και πιστεύω ότι ο Pogba μπορεί να προσφέρει περισσότερα. Οπότε ίσως ένα παίκτη που μπορεί να πάρει ένα Pogba στη θέση του Κουτίνιο. Και έχει περισσότερο. Μεγαλύτερο ύψος. Έχει τα skill moves, έχει τα weak foot που έχει και ο Κουτίνιο. Και γενικά ο Κουτίνιο μπορεί να, όταν είχε την μπάλα να ήταν καλός. Γενικά όταν δεν είχε την μπάλα δεν υπήρχε πολύ μέσα στο παιχνίδι. Και αμυντικά φυσικά δεν υφίσταται στο κέντρο. Είναι καθαρά επιθετικογενή σε half. Οπότε αποφάσισα να τον πουλήσω για αυτό το λόγο. Το ότι κάναμε και ένα κέρδος, γιατί όπως σας είπα, είδατε και στο προηγούμενο επεισόδιο, το πήραμε με 2,72, το πουλάμε με 2,87. Είναι ένα profit, δεν χάνουμε λεφτά, βγάζουμε μερικά. Εντάξει, τώρα για τους informs δεν έχω τι να πω. Αν τους είχα πουλήσει ήδη θα είχα περισσότερα λεφτά. Τους κράτησα μήπως γίνει κάτι με SBC, μέχρι τώρα δεν έχει γίνει και αποφάσισα τώρα να τους πουλήσω. Να δούμε τι έχουμε, να κάνουμε ένα cash out, να δούμε τι ακριβώς έχει το club σε coins. Ο Mané, δεν ξέρω. Δεν τελειώνει τις φάσεις όπως θα ήθελα, η αλήθεια. Προσφέρει κάποια πράγματα, okay, αλλά κάτι γίνεται. Δηλαδή, ας πούμε με το Willian ήμουν καλύτερα, αλλά το σύγκρινα. Σύγκρινα την 87 του Willian την Πορτοκαλί με αυτή του Mané και είδα ότι ο Mané είναι έστω και λίγο ελάχιστα καλύτερο. Το μόνο καλύτερο που έχει ο Willian, σαν στατιστικά μόνο, έχει 4-star weak foot. Δεν ξέρω αν αυτό είναι ένα θέμα με τον Mané και τα τελειώματα των φάσεών του, αλλά γενικά. Δεν τον νιώθω. Έχουν το ίδιο ύψος, έχουν παραπάνω physical, έχει ο Mané. Δεν ξέρω γενικά τι γίνεται. Δεν τον αποκλείω να τον ξαναπάρω. Ή δεν αποκλείω να πάρουμε και Team of the Season του Mané. Θα δούμε. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και ανάλογα και με τα. Με τα records που βάρουμε. Το Ασπιλικουέτα, όπως σας είπα, 2,95, τον πουλήσαμε 3,28. Βγάλαμε πάλι κέρδος. Είδα να ανεβαίνουν τιμές και λέω καλύτερα να τον πουλήσω. Και μπορεί να τον πάρουμε κάποια άλλη στιγμή. Πολύ καλός, δεν έχω παράπονα από τον Ασπιλικουέτα. Ο μόνος που δεν έχω να πω κάτι αρνητικό για αυτόν. Νομίζω ότι αυτά που φαίνονται στην κάρτα του θα προσφέρει. Είναι δυνατός, είναι καλός στην άμυνα. Εντάξει, δεν είναι ψηλός, αλλά δεν μου δημιουργήσε πρόβλημα και είναι πολύ γρήγορος. Δεν μπορούσε κανείς να τον περάσει στα λίγα παιχνίδια που έπαιξα. Daily Knockout. Μόνο Daily Knockout νομίζω ότι το Division δεν έπαιξα. Αλλά στο Division 5 που έπαιξα μερικά παιχνίδια με το Mané και το Coutinho δεν ήταν πολύ. Δεν με ενθουσίασαν πολύ. Οπότε λέω Division 5 και δεν με ενθουσιάζουν, στο Foot Champions νομίζω θα είναι χειρότερα. Οπότε αποφάσισα να κάνω όλο αυτό και να τους πουλήσω όλους και να έχουμε 1.050.000, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε αυτά. Οπότε ας κάνω clear εδώ πέρα και πάμε κατευθείαν στα rewards. Έχουμε rewards, πάμε στα rewards και σε αυτό το βίντεο να πω ότι δεν θα έχουμε το squad builder γιατί θα ανοίξουμε τα πακέτα που έχουμε να ανοίξουμε και μετά θα. Μετά δεν θα κάνουμε κάτι, γιατί στο επόμενο επεισόδιο αυτό που εγώ έχω σκοπό είναι να κάνουμε και το squad builder και να παίξουμε και ένα παιχνίδι live. Να το παίξω εκείνη την ώρα. Αφού κάνουμε το squad builder, να παίξουμε ένα παιχνίδι live στο επόμενο επεισόδιο. Οπότε έτσι θα το κάνουμε. Στο επόμενο επεισόδιο θα έχουμε το squad builder και ένα παιχνίδι live Foot Champions. Οπότε, Elite Monthly, Elite 3 Monthly, αυτά είναι τα kits, πολύ όμορφα kits και τα δύο. Δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε δυστυχώς, αλλά είναι πολύ όμορφα. Πάντα αναφέρω. Και Gold 1 Food Champions Weekend League Rewards. Ωραία. Λοιπόν, στα επόμενα Weekend League έχουμε Team of the Season πακέτα. Οπότε, όπως βλέπετε, πήγαμε 1.100.000 σχεδόν. Αυτές οι δύο φανελίτσες θα πάνε στο club, αλλά δεν νομίζω να τις χρησιμοποιήσουμε και πολύ. Σχεδόν καθόλου μάλλον. Οπότε, πάμε κατευθείαν στα packs, τα οποία είναι ωραία packs. Θα ανοίξουμε τα δύο 100.000 πακέτα και έχουμε και το Elite. Δεν είναι από τους καλύτερους μήνες σαν Team of the Week, ξέρω εγώ, μήνας. Αλλά
μπορεί να έχουμε κάτι καλό. Μπορούμε να έχουμε κάτι χρήσιμο. Αυτό παρακαλώ πλέον έναν χρήσιμο από τους 12. Έναν μόνο. Οπότε, ξεκινάμε με τα 100 και υπάρξει. Πάμε αμέσως με το πρώτο. Για να δούμε. Δεν είναι walkout. Πήγε νομίζω να κολλήσει λίγο. Δεν είναι ούτε καλό το φλερ. Είναι μπενάτια. Δεν ξεκινάμε καλά. Μην ξεκινήσαμε πολύ καλά, βέβαια. Ωου, Καντέ! Ωραία, μπορώ να κρατήσω τον 83 Καντέ, να πουλήσω τον 81 ή το ανάποδο. Ή να τους βάλω σε κάποια SBC. Μπορεί να κάνουμε και μερικά SBC μόλις ανοίξουμε τα πακέτα. Πάμε στο δεύτερο πακέτο, 100K. Θα κάνουμε σίγουρα SBC. Πάμε. Δεν είναι walkout, δεν είναι walkout. Και είναι Team of the Season όμως. Πετυχαίνουμε έναν Team of the Season και είναι ο Lens. Εντάξει. Δεν είναι κάτι τρελό. Ο Lens δεν ξέρω και για πόσα πάει, είναι discard, δεν ξέρω. Πάντως, ένα Team of the Season από την Τουρκία. Ένα Team of the Season ποτέ δεν είναι άσχημος. Ασπιλικουέτα, αριστερό back, έχουμε αρκετούς χρυσούς και σίγουρα μπορούμε να κάνουμε 1, 2, 3 ίσως SBC με premium upgrade. Οπότε ο Lens έχει medium low, 4-star, 4-star δεν είναι άσχημο. Decent stats, δεν νομίζω ότι είναι κάτι ιδιαίτερο. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι ιδιαίτερο, τον έχουμε στο club, ίσως τον δοκιμάσω κάποια στιγμή as a super sub, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να προσφέρει κάτι ιδιαίτερο. Όπως και να έχει, Team of the Season, δεν είδα πόσο είχε, θα τον τσεκάρω μετά. Δεν έχει πολύ σημασία, δεν νομίζω να είναι πάνω από 50 χιλιάρικα. Και πάμε στο pack εδώ πέρα, για να δούμε αν αυτό το pack θα μας ευλογήσει για δεύτερο συνεχόμενο μήνα με τουλάχιστον έναν πολύ καλό παίκτη. Έχουμε τρεις από το προηγούμενο μήνα που ήταν πάρα πολύ καλή, Martial, Son και Leno. Τους έχουμε χρησιμοποιήσει και τους τρεις και νομίζω και οι τρεις ήταν πάρα πολύ καλοί όσο τους έχω χρησιμοποιήσει. Περιβολικά καλή. Ελπίζω για έναν αυτή τη φορά. Έναν που έστω μπορώ να τον βάλω στον πάγκο. Εγώ δεν λέω στην αρχική δεκάδα, έστω να μπορώ να τον βάλω στον πάγκο για να πω ότι μπορεί να έρθει από τον πάγκο και να βοηθήσει πάρα πολύ. Πάμε να ανοίξουμε το pack για να δούμε. Δεν είναι walkout. Πάντα δεν είναι πολύ καλό αυτό το δεν είναι walkout. Δεν βλέπω και πολύ μεγάλα φλερ. Είναι τερματοφύλακα αυτό. Είναι ο Φάρμαν. Ο Φέρμαν τέλος πάντων. Είναι 87. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχουμε. Δεν έχω δει καθόλου. Για να δούμε. Τι μπορεί να έχουμε μέσα. Μοντέστ που δεν έχει κακή κάρτα. Βιτόλο. Κακή. Δεπρεβί. Δεν έχει καλή κάρτα. Βάιναλντουμ που γουστάρω γιατί είναι Λίβερπουλ. Έτσι απλά γιατί είναι Λίβερπουλ. Τίποτα άλλο. Τζιούμπα δεν είναι καλός. Ναι, εντάξει. Πολύ κακά rewards. Πολύ κακά monthly. Δεν μπορώ να πω όμως κάτι. Δεν θα τρελαθώ να πω ότι δεν έγινε. Δεν ήταν καλά. Γιατί δεν ήταν καλός ο μήνας γενικά στα Team of the Week. Δεν πειράζει. Από τα επόμενα έχουμε Team of the Season κάρτες στα Weekly. Team of the Season στα Monthly. Οπότε εντάξει. Ο Μοντές θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε κάποια στιγμή, δεν φαίνεται να έχει κακή καρτούλα. Με ένα Hawk ή με ένα Hunter ή με ένα Catalyst νομίζω είναι πάρα πολύ καλός. Δεν έχει τα skills και το weak code βέβαια, αλλά δεν είναι κακή κάρτα σε καμία περίπτωση. Ο Fairman έχουμε το Leno που νομίζω πάνω κάτω είναι η ίδια κάρτα. Δεν ξέρω, μπορεί να χρησιμοποιήσω και το Fairman να δω αν αξίζει περισσότερο από το Leno. Εντάξει, 6-5, ψηλός γενικά ο Fairman. Έχουμε το Final που μου αρέσει γιατί είναι Liverpool και μου αρέσει, έχει την καινούργια εμφάνιση της Liverpool από τον πολύ καθοριστικό αγώνα με την Bournemouth. Το goal που έβαλε νομίζω ήταν τα 3 τέταρτα του αγώνα. Είναι ο λόγος που καθαρίσαμε εύκολα και είναι το παιχνίδι που ήταν πολύ κρίσιμο και μας έδωσε την τέταρτη θέση για το Champions League. Οπότε εντάξει, οκ. Okay. Τρεις παίκτες που μπορώ να πω ότι ίσως κάποια στιγμή μπορεί να μου χρησιμεύσουν, ίσως να τους χρησιμοποιήσω for fun. Οι υπόλοιποι δεν μου λένε κάτι, αλλά οκ, okay, πάνε στο club. Και πάμε να κάνουμε τα SBC, επιστρέφω με περισσότερα πακέτα. Εδώ είμαστε λοιπόν με τα πακέτα, έχουμε 4 πακέτα και για να δούμε αν μπορούμε να πετύχουμε τον πρώτο μας Team of the Season από την Bundesliga μέσα από αυτά τα 4 πακέτα. Για να δούμε, θα μας ξαναχαμογελάσει τύχη ή όχι. Όπως και να έχει, ξεκινάμε με το πρώτο, δεν είναι walkout, δεν πάμε να πει ότι δεν είναι Team of the Season, αλλά δεν είναι Team of the Season όπως βλέπουμε. Αλλά υπάρχουν κάποιοι παίκτες στην Bundesliga που δεν είναι walkout, οπότε δεν πάει να πει απαραίτητα ότι δεν είναι Team of the Season αν δεν είναι walkout. Πάμε στο δεύτερο πακέτο, δεν είναι walkout. Είναι μεγάλο το flare. Είναι 30 απλή βέβαια, δεν μας λέει κάτι αυτό, είναι το prac. Οκ, άλλα δύο πακέτα μας απομένουν και άλλοι rares. Κάποια στιγμή μπορώ να ξανακάνω, όχι σε αυτό το βίντεο, αλλά γενικά μπορώ να ξανακάνω κάποια upgrades μέχρι να φύγει η Bundesliga και είναι walkout. Και είναι walkout, θεούλη μου ποιο είναι. Θεούλη μου, ποιος είναι... Ποιος... Είναι ο Φαμπιάν, οκ, okay. Δεν με χαλάει. Άλλος ένας Team of the Season στη συλλογή, το κάναμε κι αυτό. Bundesliga Team of the Season, check, έφυγε Φαμπιάν. Δεν έχει άσχημα στατιστικά. Με ένα Catalyst ή με ένα Hawk ή οτιδήποτε είναι πάρα πολύ καλά τα στατιστικά του. Και εκτός από αυτό, εκτός από τα στατιστικά, και έχει κι άλλο μεγάλο φλερ, είναι ο Καγκάβα. Εντάξει, είναι ένα 30. Αλλά οκ, okay, οκ, okay.
Ωραία καρτούλα, δεν θα τα χρησιμοποιήσω ποτέ, αλλά πορτοκαλί. Ωραία. Τα πορτοκαλιά να μην τα βάλεις πια. Λοιπόν, ο Φάμπιαν, όπως έλεγα, έχει ωραία καρτούλα γιατί έχει 4-star, 4-star. Εντάξει, δεν είναι ιδανική για να τη βάλω κάπου, έτσι από τον κόλο μου. Όχι, εντάξει. Θα μπορούσα να τη βάλω Super Sub. Οκ, σαν Super Sub είναι νομίζω πολύ καλή, αλλά όπως είπα, Bundesliga Team of the Season, check. Έγινε και αυτό, έχουμε και EPL και Bundesliga, πάμε μια χαρά μέχρι τώρα. Πάμε μια χαρά, έτσι θέλω να συνεχίσουμε. Έτσι θέλω να συνεχίσουμε, πολύ ωραία πακετάκι και έχουμε άλλο ένα, για να δούμε αν μπορούμε back-to-back walkout. Back-to-back walkout, όχι δεν μπορούμε back-to-back walkout, ούτε Team of the Season. Δεν πειράζει, απόλυτα ικανοποιημένος. Απόλυτα ικανοποιημένος. Τι γίνεται, τι έχει γίνει με αυτό το account. Μήπως το έχει χακάρει η EA για να σας κάνω promotion, για να ανοίγετε πακέτα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, αλλά μην ανοίγετε πακέτα με coins και FIFA points, δεν ανοίγετε έτσι όπως κάνω εγώ τζάμπα. Από Food Champions και από SBCs. Αυτή είναι η συμβουλή μου για το τέλος του επεισοδίου. Ελπίζω να σας άρεσε, να σας άρεσαν τα rewards, κάντε like. Έρχεται επεισόδιο με live Food Champions και Squad Builders στο επόμενο επεισόδιο αυτά. Όπως είπα, κάντε like αν σας άρεσε το βίντεο, subscribe αν δεν είστε εγγεγραμμένοι και θα τα πούμε στο επόμενο. Γεια χαρά!